Έλα ρε Καραβασίλη, έχεις καταστρέψει το γύρισμα. 3, 2, 1, μοτέρ, πάμε! Μοτέρ, παιδιά μου! Μοτέρ. Για να γίνει όλο αυτό, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους αναφέρω. Τι είναι αυτό το βίντεο, τώρα. Ναι. Σαν γαλλικός καφές μυρίζει αυτό. Ό,τι και καλά, εγώ πίνω καφέ. Θέσεις. Τέλειο, παιδιά. Πολύ φυσικά. Καλύτερα, γελάς. Τη Μαρία τη Βασιλοπούλου που είναι η νονά του Blue Note και που δεν μπορούσα να φανταστώ άλλη φωνή να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Θέλω να παίξει και όταν πεθάνω. Έτσι να κάθομαι ραχτή και να τα λέω. Παιδί μου τη φίλη μου. Άρα, Μαρία, έχει πολύ γέλιο. Παιδιά, μισό λεπτό. Ναι. Όχι, πες. Δεν μπορώ να μιλάω όταν βάζω λεπτά. Έχω μία άντιση με την κάτω. Δεν ξέρω. Πλίτσε το νερό. Μαρία, πού πας? Πάω να κατουρίξω. Εντάξει, κατούρισα. Δεν ξέρω αν το έχεις αναγχώσει. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μιλάει από μόνο του το όνομα, τελείωσε. Έλα να δεις. Θα μην κινήσω. Α, τρελαίνομαι. Από πίσω ρε, για τέτοι. Κοίτα εδώ. Αν σου πω ότι 25 χρόνια κυκλοφορούσα έτσι. Όχι, γιατρέ μου. Ανελέητα. Περίμενε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ω, καλά. Θα δεις τώρα τι κάνει κατάσταση εδώ τώρα. Χαμός θα γίνει. Νερούλι. Να φύγει ο μανιατής. Παρόν που δεν είχα κασέτα στην κάμερα. Και σοκολάτι είναι το πρόβλημα που μ' αρέσει. Ποια θέση. Αυτή είναι. Να την ανέβαια. Καλοκαίρια για ακρόγια. Που ήταν από τη Ζιμπάμπουε, μωρέ. Στα κλουβιά. Που είχε ένα βίντεο κλιπ, ήταν μέσα σε κάτι κλουβιά. Πώς την έκανε. Από τη Ζιμπάμπουε. Σε όλα τα βίντεο κλιπ είχε στατικές πόζες αυτή. Δεν κουνιόταν. Ήτανε, καθόταν έτσι. Για να μην φαίνεται ότι είναι κοντή. Βαλακία. Αγοράζω παλιά τζε. Θέλω να γέλα. Κινδυνεύω. Ότι πάθα θα σας βοηθήσω. Μου τραγούδι είναι αυτό. Εγώ εν τω μεταξύ μας λένε ότι το αεροπλάνο έχει καθυστέρηση και μετά δεν ήρθε. Μετά το αεροπλάνο τώρα. Μια στιγμή τώρα δεν μπορώ γιατί αυτό είναι κανονικό. Δεν είναι κανονική καθυστέρηση, δεν είναι εικονική. Πάνω φουραπάρο. Διονυσία. Πάμε. Άλλοι έχουν τοποθέτηση προϊόντος, εμείς έχουμε τοποθέτηση βλεφαρίδας. Ρε, έχουμε παραγωγή εδώ. Μα τι. Παίξε, γέλασε. Πάρε και εσύ, ρε, παιδάκι μου, να λίγο ζάνι. Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram, Διονυσία, κάτω Παύλα, πρώτος. Παρακαλείτε η Δήμητρα να προσέλθει στην κάμερα. Ήταν τη Δήμητρα. Ναι. Βλέπουμε εδώ τα φίδια. Ήθελες τόσο φυσική ηλικία. Θα μας φύγεις το. Για να το νιώθουμε πιο σίγουρο. Για να το νιώθω πιο σίγουρο. Μια δημιουργία της Δήμητρας Καραβασίλη.
Καλή, κοίτα την κάμερα λίγο. Το ξεκίνησα Πέμπτη πρωί. Πέμπτη πριν την Παρασκευή που ήρθα να το πάρω. Ναι. Σε μία μέρα, παιδιά, φτιάχνει. Γεια σου, Φίβο. Φίβο. Έρχομαι. Δεν κοιτάτε ακόμα, δεν κοιτάτε, δεν κοιτάτε, δεν κοιτάτε. Όποτε θέλετε τώρα. Ένα. Μπορούμε να μιλάμε, εγώ έχω χρόνο, περιμένετε, είστε έτσι, το πες ήταν Έμελη, ωραία. Ένα, δύο, έτσι. Α, γκραν σου ξέ, μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βοήθησε πάρα πολύ στο όλο backstage, επειδή είναι χορεύτρια μου έδωσε και κάποια κινησιολογικά tips. Γεια σου Μαρίνα! Και μιας που είπαμε για χορό, να αναφέρω και τη Λιδία Τυποφυλάκη, η οποία έκανε τη χορογραφία. Κοιτάμε το πασό. Τα είχαμε για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Α, εδώ ξεκινάει και τρώει ο τζαβάρας, παιδιά. Μετράτε. Σάντουιτς και μπανάνες. Α, εδώ ακόμα σάντουιτς. Έχουμε τελειώσει όλοι και ο Αντρέας ακόμα τρώει σάντουιτς. Και συνεχίζει, παιδιά. Α, έλα, μπανάνες. Α, το έφαγες όλα. Ποιος. Και άλλη μπανάνα. Ωραία. Εδώ ο Φίβος αναρωτιέται πόσες μπανάνες έχει φάει. Έχουμε σταματήσει το μέτρημα, Φίβο. Μη μου πατάς εδώ, γιατί ακούγεται χάλια. Θανάσης Λεφτάκης. Μία θεότητα. Άι. Έτσι, δώσ' του, δώσ' του καπνό. Δεν μάνιασέ το. Θα μάει ο καπνός. Φτάνει, μην δείξεις άλλο. Όχι, το πλώσω, το πλώσω. Λοιπόν, μοτέρ. Έλα έξω, Θανάση, ωραία. Θες, να πάμε και εδώ λίγο. Όχι, φτάνει. Θες, είσαι. Καλησπέρα. Τι κάνετε, εσύ, τι κάνετε. Η έβδεψε έρχεται μετά. Κορνίζα. Έλα, έλα. Κορνίζα σε με. Έλα, κάτσε. Εγώ εσύ και εσύ είσαι μόνος. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, το νιώθετε. Πάμε να γράψουμε, είμαστε έτοιμοι. Γράφουμε. Παιδιά, με το καλό είναι το πρώτο. Είμαστε πρεζόνια, παιδιά. Κοίτα τι πατέντα κάνω και είμαι μόνος μου, έτσι. Μας θωρώστε λίγο, παιδιά, ευκαιρία είναι. Είναι εκεί.
Τι παίζει ρε. Γιατρέ μου, φορμάρω κάρτα και πάμε. Γαμάμε. Έχεις καταλάβει που μιλάω καλλιτεχνικά εσύ. The guru. Κατούρα, η κατάσταση είναι... awkward. Ω, Μαρινέσα. Γεια σου. Πόπο, τέλεια. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ράπτη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Hologram Studio. Βοήθησε πάρα πάρα πολύ και στο backstage. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη η ομάδα. Η απόλυτη απόλαυση, παιδιά. Μου γκρίστε όλοι μαζί, παρακαλώ. Ξαδερφούλη μου, γκρίστε ο Σπαρταλίτης, παιδιά. Ευχαριστούμε, Χρήστο, πάρα πολύ. Εντάξει, μας ψάρωσε τώρα, ε! Ψάρωτη! Όλο αυτό ήταν ένα προσωπικό μου όνειρο που βοήθησε πάρα πολύ όλη η ομάδα του Blue Note να συμβεί και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και κάποιους ανθρώπους που δεν φάνηκαν στο backstage ούτε στο clip. Είναι ο Γιάννης Χρυστοβουλάτος που έκανε το mastering, ο ξαδερφός μου Αλέξανδρος Ογεράνης που έκανε τη μίξη, ο Ηλίας ο Παναρίτης που έκανε το edit και το color και θέλω τέλος να ευχαριστήσω τον Σόλωνα Γιαννούτσο που μας βοήθησε πάρα πολύ με ένα εξάρτημα για να κρεμάσουμε το Στεφάνι στο ταβάνι. Θέλω να ευχαριστήσω την Άννα Ομυρίδη και το Acrodance by Άννα Ομυρίδη που μου δάνεισε το Στεφάνι των ακροβατικών. Και να ευχαριστήσω και την Γλιτό Τσιγκρή, η οποία μου έδειξε διάφορες κινήσεις, κυρίως για να μην σακατευτώ. Ξεχωριστά και πάνω απ' όλους θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και την Πετρίνα Καραβασίλη. Περάσαμε καλά στο backstage. Γι' αυτό βγήκε προς τα έξω, έτσι. Βέβαια. You're my Blue Note team. Όχι ομάδα απλά, ομαδάρα.